Είπα, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να αλλάξετε στο άρθρο 2 επίσης το τι είναι στρατηγική επένδυση. Δεν είναι στρατηγική επένδυση και δεν είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα τα κάνετε προκειμένου να δοθούν χρήματα από τον ελληνικό λαό για κάποιες επενδύσεις που θα έρθουν να κάνουν ξένοι. Απλά πράγματα δεν θέλετε να το καταλάβετε. Επίσης, η πρόταση η οποία είχε γίνει από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και από τον Πρόεδρο, είχε γίνει τις μεγάλες επενδύσεις να τις αναλάβει το γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο έχει του τότε Πρωθυπουργού, τον κ. Παπανδρέου, το οποίο έχει μια στρατιά συμβούλων, μάλιστα πολύ καλά αμοιβωμένων. Είχαμε προτείνει να πάνε εκεί αυτές και να απεμπλακούμε από αυτή τη διαδικασία. Δεν πήγαμε σε αυτή την κατάσταση και πάμε σε αυτά τα νομοσχέδια τύπου fast track, τα οποία δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής και νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Για το θέμα των ρυθμίσεων των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. Εδώ πέρα σας είπα και στην Επιτροπή ότι δεν είναι δυνατόν ο ίδιος ο εργοδότης του έργου να επιλέγει τον αρχαιολόγο. Γιατί από εκεί και πέρα έχουμε μία σχέση δούνε και λαβήν. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων, ότι πρέπει να ορίζεται αυτός να αναλαμβάνει τα έξοδά του από εκεί και να έχει φυσικά δικαίωμα αρνησικηρία σε περίπτωση που γνωρίζει από παλιότερες συνεργασίες ή από οτιδήποτε ότι ο συγκεκριμένος προτινόμενος δεν είναι κατάλληλος και να βρούνε από κοινού έναν αρχαιολόγο ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο έργο. Δεν είναι δυνατόν να επιλέγεται ένα μοναδικό κριτήριο αν είναι συνεργάσιμος για τον κύριο του έργου. Νομίζω αυτό είναι πολύ απλό και σε αυτή τη ρύθμιση θα μπορούσατε να την κάνετε. Για τη ζώνη καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Σας είπα ότι δεν πρόκειται να δουλέψει η ζώνη καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Σας το ξαναλέω. Έτσι λένε οι ειδικοί, λέει αυτός που εσείς ορίσατε. Η κυβέρνησή σας έχει ορίσει κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι και καθηγητής του τμήματος του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης. Και αυτό σας λέει ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Από εκεί και πέρα, εφόσον θέλετε ότι δεν πρέπει να υπάρχει Αλεξάνδρεια ζώνη καινοτομίας, κλείστε. Πείτε τέρμα. Το δοκιμάσαμε 6 χρόνια, δεν δούλεψε. Εμείς θέλουμε να είναι 10, το βάζουμε στην άκρη. Για να είμαστε και πιο ειλικρινείς όλοι εδώ μεταξύ μας. Στο κεφάλαιο, στο πέμπτο, για την εποπτεία της αγοράς. Στο άρθρο 31, στις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, δεν έχετε βάλει οι οδηγίες να είναι στα ελληνικά. Συνεχίζετε την ίδια διατύπωση, δεν την έχετε αλλάξει, παρόλο που σας είπα, όχι στη γλώσσα του κράτους. Ποια είναι η γλώσσα του κράτους? Νομοθετείτε για κανέναν υπερεθνικό οργανισμό, γιατί την Ελλάδα νομοθετούμε, υποτίθεται. Άρα αυτό πρέπει να το διορθώσετε. Τέτοια μανία με την παγκοσμιοποίηση ούτε τις οδηγίες στα ελληνικά των προϊόντων δεν θέλετε να γράψετε μέσα στο νόμο.